2 έχει ο Πάλμα και από ένα Εμπακατά και Ζερφίνιο. Σήμερα ο Γκρέι στον πάγκο και ο Ζερφίνιο είναι στο αρχικό σχήμα, αυτός στην κορυφή της επίθεσης. Είσοδος των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Στον Ιωνικό. Και τα δύο γκολ πάντως βοήθησαν την ομάδα της Λαμίας. Λογών και για τους δύο προπονητές. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κουέστα, τον βλέπετε εδώ, να πηγαίνει στον κύκλο που έχουν σχηματίσει οι παίκτες του Άρη. Είναι ο ένας από τους δύο μαζί με τον Φαμπιάνο που έχουν παίξει σε όλα. Παίζουν και στο σημερινό παιχνίδι βασική με συμμετοχή στο αρχικό σχήμα. Και βέβαια ο Σαράνοφ με την Λαμία να είναι μία από τις δύο ομάδες που τον συναντά με τον Σέρβο Κορτιέρα στην Ελλάδα. Η άλλη... Κόρνερ για τον Άρη. Σε μια γεμάτη περιοχή ο Φαμπιάνο στα δίκτυα. 1-0 με Φαμπιάνο να έχει πάρει θέση στην περιοχή της Λαμίας. Η σέντρα προς τον Βραζιλιάνο είναι υπέροχη. Από εκεί και μετά ήθελε ισορροπία σώματος από τον αμυντικό του Άρη και καλό σημάδι για να τη στείλει σε ένα σημείο που απλώνει το κορμί του ο Σαράνοφ, αλλά δεν μπορεί να σταματήσει την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα. Αξιοποιώντας την επί της ουσίας πρώτη καλή τελική προσπάθεια δική του προς την αντίπαλη εστία. Η κεφαλιά του Φαμπιάνο, πως προλαβαίνει στο άλμα, στο timing, τον κορνέζο στον αέρα, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Σαράνοφ, που πλέον εκεί, από εκεί δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης. Φαμπιάνο που σκοράρει για... Διαιτητή ο Θωμάς Μίκος, ο Ευγένης Δαδελιάρας. Εδώ όλα όσα έγιναν δευτερόλεπτα πριν. Το φάουλ που κάνει ο Μπεχαράνο, που καταλογίζει ο Σιδηρόπουλος του Μπεχαράνο στον Πάλμα. Κίτρινη κάρτα αρχικά στον Μπεχαράνο. Μπεχαράνο μένει στο Σιδηρόπουλο. Ζερβίνιο, πολύ ωραία προσποίηση. Ζερβίνιο βγαίνει και ο Σαράνοφ από τις κόντρες. Το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό είναι το 2-0 με το τρίτο γκολ του Πάλμα στη σεζόν. Όλα τα λεφτά όμως στην επίθεση του Άρη, η προσποίηση του Ζερβίνιο. Έφυγε από τον Κορνέζο και μετά έψαξε τον ελεύθερο παίκτη. Ο Πάλμα του δώσε επιλογή, κινήθηκε σε θέση σεντερφόρ. Σαράνοφ είχε βγει από την εστία του για να καλύψει τον κενό που δημιουργήθηκε στην άμυνά του. Ο Πάλμα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0. Ζερφίνι, ο οποίος αξιοποιεί και Μαντσίνι βγάζοντας όμορφα τον Άρη στην επίθεση, κάνει και κίνηση στο χώρο, είναι όλη η φάση δική του. Μετά βέβαια η προσποίηση στον Κορνέζο, βγαίνει ο Σαράνοφ, ο Σιμών δεν μπορεί να διώξει, ο Σιμών ο οποίος ακολούθησε όλη την κίνηση του Πάλμα, ο δεξιός μπακ της Λαμίας, ο Ισπανός, ακολούθησε την κίνηση του Πάλμα που έγινε σεντερφόρ. Δεν διώχνει την μπάλα, ο Πάλμα είναι εκεί για να βρει τον κοντρόλ που έψαχνε για να τη στείλει στα δίχτυα της Λαμίας για το 2-0. Πανηγυρισμός που θυμίζει λίγο Κριστιάνο Ρονάλντο, το καινούριο δηλαδή του Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεύτερο δικό του στο παιχνίδι, μέσα σε 2 λεπτά ο Πάλμα νικάει 2 φορές τον Σαράνοφ. Με τους παίκτες της Λαμίας να διαμαρτύρονται στην προηγούμενη φάση, στην δεύτερη μονομαχία του Πίρσμαν με τον Τζιλούλη, πριν η μπάλα δηλαδή φτάσει στον Πάλμα, για φάουλ του Πίρσμαν στον Τζιλούλη. Από και μετά βέβαια η εκτέλεση του Πάλμα είναι εξαιρετική, ο τρόπος με τον οποίο πιάνει αυτό το δεξί, αυτό το πλασέ, δίνει στην μπάλα τα φάλτσα που θέλει για να πάρει αυτή την τροχιά, να πάρει αυτή την καμπύλη και να τη στείλει σε ένα σημείο που ο Σαράνοφ δεν μπορεί να έχει απάντηση. 3-0 για τον Άρη. Που θα περάσει στο δικό του άλμπουμ με τις φωτογραφίες. 3 γκολ σε ένα παιχνίδι για τον Λουίς Πάλμα. Με 3 τελικές και απόλυτη ευστοχία. Ο Άρης, ο οποίος βγήκε πάρα πολύ γρήγορα στην κόντρα επίθεση,
Ο Πάλμα ακολούθησε το σπριν του Μαντσίνη. Ο Μαντσίνη αντιλήφθηκε την πάρα. Εδώ όλη η φάση. Απ' την άμυνα που βγάζει ο Άρης, με τρεις μπαλιές η μπάλα φτάνει στο Μαντσίνη και μία τέταρτη δική του για την πάσα στον Πάλμα. Χωρίς κοντρόλ, άμεση εκτέλεση, ένα σκρόπ στα δίχτυα του Σαράνοφ. Για το 4-0, 3 γκολ, Λουίς Πάλμα. Τραβάει στον πάγκο στο 85 και ο μεγάλος πρωταγωνιστής Λουίς Πάλμα με τα 3 γκολ και τη μία ασίστ. Τρία γκολ για δεύτερη φορά στην καριέρα του. Για πρώτη φορά στον Άρη. Η προηγούμενη ήταν όταν αγωνιζόταν στην πατρίδα του, στην Ονδούρα. Στο Βαν μας τα μάζεψαν. Και τώρα σε πραγματικό χρόνο το χαμόγελο του Λουίς Πάλμα στον πάγκο του Άρη και ο Φαμπιάνο που άνοιξε το σκορ.